Πρέπει να βρίσκεται η κυρία Μπελογιάννη, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Χρήστο. Βρίσκομαι και εγώ, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για και τη δυνατότητα που μας δίνετε. Να πω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί ήταν να τα πούμε την Τετάρτη, αλλά λόγω πίεσης χρόνου δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να τα πούμε, να το πούμε και αυτό από τον αέρα. Οπότε μας δίνετε σήμερα η δυνατότητα. Αυτά γίνονται. Καλύτερα σήμερα να μπορέσουμε να σχολιάσουμε. Και είναι και μια μέρα πριν το σχολιαστήριο, ναι. Πέρα από το αντιεξορυκτικό, να σχολιάσω και αυτά που είπε ο κύριος Ραγκούσης πριν για το μεταναστευτικό, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Προφανώς, να μας κάνεις ένα σχόλιο Βάσο, αλλά να μας πεις και τη δική σου άποψη. Πέρα από το σχολιασμό, νομίζω ότι έχει περισσότερο βαρύτητα. Ναι, καταρχήν, εντάξει, τώρα το να λες ότι είναι ναυτική τραγωδία, ένα έγκλημα το οποίο έχει γίνει και γίνεται συνέχεια λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα, της μεταναστευτικής πολιτικής που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της γενικότερης κατάστασης, είναι ένα υπεριαλιστικό έγκλημα το γιατί έχουμε μετανάστες και πώς αυτοί οι μετανάστες θέλουν και γιατί θέλουν να φύγουν και με ποιον τρόπο τους υποδέχει την πολιτισμένη Ευρώπη, και να λες ότι είναι ναυτική τραγωδία, λες και βούλιαξε με 9 μποφόρ ένα ταχύπλο που επέβαιναν τουρίστες στο Αιγαίο, νομίζω ότι εντάξει, ξεπερνάει και την πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό. Δεν είναι ναυτική τραγωδία, είναι εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίοι έχουν προσδεθεί γύρω από το δόγμα «Η Ευρώπη φρούριο». Όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι το πρώτο, συμβαίνει κάθε μέρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπεί ο κύριος Ραγκούσης, έχει εκφραστεί δημόσια για τις απόψεις του περί μεταναστευτικής πολιτικής και έχει πράξει και ως κυβέρνηση για τη μεταναστευτική πολιτική τα προηγούμενα χρόνια. Αν λοιπόν θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ναυτική τραγωδία, okay. Είναι μια ακόμη πτυχή, ας πούμε, πάνω σε όλο αυτό που έχει υλοποιήσει είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Γιατί μην ξεχνάμε, προεκλογική περίοδο ο κύριος Τσίπρας τοποθετήθηκε και είπε ότι είναι με το φράχτη στον Εύρο. Δηλαδή, για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα θα φταίει ο σταθμάρχης ή οι διακινητές ή ο λιμενάρχης. Δεν παίρνει εντολές στο λιμεναρχείο για το τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η πρώτη φορά που έδρασε έτσι. Δεν ξέρω, ρωτάω κι εγώ. Αυτή είναι η πρόταση, ας πούμε, η αντιπολιτευτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ 10 μέρες πριν τις εκλογές. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί απέναντι στην αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι όλα για προεκλογική κατανάλωση. Δεν απευθύνεται, ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνο ψηφοφόροι. Τέλος πάντων. Αυτό το ένα που ήθελα να πω ήταν αυτό. Και το δεύτερο που θέλω έτσι να σχολιάσω είναι ότι εντάξει, καλούνε τώρα προεκλογικά okay, στο να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές και θεωρούν αντιπάλους όλους όσοι θα πάνε να ψηφίσουν συνειδητά μικρά κόμματα, λέγοντας για δεύτερη φορά, το είπε και ο κύριος Ραγκούσης, δηλαδή πέρα από τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι όποιος ψηφίζει αριστερός προοδευτικός πολίτης μικρό κόμμα ουσιαστικά στηρίζει το Μητσοτάκη. Η λογική της χαμένης ψήφου δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν είναι ούτε καν λογική της χαμένης ψήφου. Αυτό είναι καθαρός εκβιασμός. Διαμαρτύρονται όμως για τη στάση της Μπακογιάννης στη Θράκη. Αυτό δεν είναι εκβιασμός δηλαδή. Η ψήφος είναι μια καθαρά πολιτική πράξη. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί, ας πούμε, όποιος άνθρωπος πάει να ψηφίσει συνειδητά αυτό που θεωρεί ότι θα τον εκπροσωπήσει καλύτερα, ας πούμε, στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα έχει και αντιστοιχεία με τις κοινωνικές διεργασίες, είναι κάποιος που στηρίζει, ας πούμε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη την προηγούμενη τετραετία. Και η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 70% των νομοσχεδίων η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και το 50% των νομοσχεδίων
οι αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφοροποιήθηκαν ακόμη και σε κρίσιμα ζητήματα. Τέλος πάντων. Αυτά ο σχολιασμός, γιατί είπα να τον ακούσω τον κύριο Ραγκούση νωρίτερα. Και να περάσουμε δηλαδή και στο θέμα των εξορίξεων. Γιατί και σε αυτό το θέμα έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο θέμα της εξορυκτικής πολιτικής στη χώρα. Γιατί η επικυβέρνησή τους από τις υπογράφηκε και κυρώθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η πλειοψηφία των συμβάσεων παραχώρησης των 2/3 της χώρας στη Διεθνή Πετρελαιοβιομηχανία. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Να τα πιάσουμε. Λοιπόν, αύριο Όχι, κανένα πρόβλημα. Έχει καλεστεί συλλαλητήριο στην πόλη των Ιωαννίνων στις 12 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Διόρθωσέ με αν... Στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην περιφέρεια, στην κεντρική πλατεία, δηλαδή μπροστά από την περιφέρεια. Πανηπυρωτικό αντιεξορυκτικό συλλαλητήριο. Μάλιστα. Το συλλαλητήριο γίνεται επ' αφορμή ερευνών οι οποίες διεξάγονται σε χερσαία οικόπεδα, έχουν ξεκινήσει, έχουν εγκριθεί. Σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα? Ναι, κοίτα Χρήστο, το Νοέμβριο του 22 και αφού πέρασε, ας πούμε, σε εισαγωγικά πέρασε η κρίση της πανδημίας, διαστόματος του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να ξαναξεκινήσει τις διαδικασίες για εξόρυξη υδρογονανθράκων και αργού πετρελαίου στα οικόπεδα, ας πούμε, τα οποία μέσα σε εισαγωγικά πάλι ήταν όρημα από την πλευρά των ερευνών για εξόρυξη υδρογονανθράκων και αργού πετρελαίου. Η πρώτη και η μόνη χερσαία εξόρυξη είναι στη Ζήτσα, στα Κούρεντα, σε αυτό που λέμε οικόπεδο σε εισαγωγικά, γιατί οικόπεδα μας λένε και οι κυβερνήσεις και οι πετρελαιοβιομηχανίες, Ιωαννίνων Θεσπρωτείας, είναι στο Δήμο Ζήτσα, στα Κούρεντα. Φεβρουάριο-Μάρτιο ήταν σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δεύτερου σταδίου, του εξορυκτικού σταδίου, του σταδίου της παραγωγής. Δυστυχώς οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, οι Δήμοι δηλαδή και η Περιφέρεια των Ιωαννίνων, στηριζόμενοι και πάνω στην αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον περιβαλλοντικό νόμο περί μη διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, προσπάθησαν αυτή τη διαδικασία της έγκρισης δηλαδή των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να την περάσουν όσο γίνεται πιο μακριά από τις τοπικές κοινωνίες. Ούτε καν στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ήρθε η διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έτσι άμεσα ξεκινά η εξόρυξη, η παραγωγική γεώτρηση δηλαδή για την εξόρυξη στα Κούρεντα. Οι τοπικές κοινωνίες και οι πρωτοβουλίες που εδώ στην Ήπειρο είχαμε πολύ μεγάλη δράση από το 2014 και μετά, όταν πρώτο ήρθε, ας πούμε, στη διαβούλευση πρώτη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Γιάννενα και τη Θεσπρωτεία τότε στη δημοσιότητα, αποφασίσαμε να εντείνουμε, ας πούμε, τη δραστηριότητά μας και τη δράση μας και να σταθούμε στο πλευρό, ας πούμε, των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε αυτή την εξέλιξη που, κατά τη γνώμη τη δική μας, προδιαγράφει το μέλλον για τον τόπο και για το λαό εδώ της Ηπείρου πιο μαύρο και από αυτό του πετρελαίου. Και έτσι το Σάββατο οι πρωτοβουλίες, συλλογικότητες και πολιτικοί χώροι καλούμε σε συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια. Να ρωτήσω κάτι. Η περιφέρεια Ηπείρου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, που αποτελείται από αιρετούς εκπροσώπους, και οι υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν λόγο στο να μπλοκαριστεί ή εν πάση περιπτώσει να στηριχτεί από την άλλη μια τέτοια επένδυση? Θέλω να πω ότι μπορούν να παρέμβουν πέρα από μια λογική ψηφίσματος ή διαφωνίας ή κατηγορηματικής εναντίωσης, να επέμβουν έμπραχτα σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, ή λόγω και της και του περιβαλλοντολογικού νομοσχεδίου, αντιπεριβαλλοντολογικού για να είμαι σωστός, του κ. Χατζηδάκη, πλέον όλα κινούνται και στο θέμα των εξορίξεων ως fast track διαδικασίες?
Κοίτα να δεις. Από τη μία έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο, ας πούμε, έχει στηριχθεί όλη αυτή η διαδικασία που διαμορφώνεται από ένα νόμο και ένα προεδρικό διάταγμα του 95 και του 96 και το βασικό, ας πούμε, νόμο του 2011, που είναι ο νόμος που έφτιαξε τις open door διαδικασίες, αυτές δηλαδή βάσει των οποίων γίνανε οι παραχωρήσεις, και έφτιαξε τη ΡΑΕ, έκανε τη σύσταση της αντίστοιχης, ας πούμε, επιτροπής για την εξόριξη και την έρευνα των υδρογόνων ανθράκων, διέλυσε το κομμάτι της παραγωγής ενέργειας και διαμόρφωσε το τοπίο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό που ζουν δηλαδή οι πολίτες. Επί υπουργές κυρίου Μανιάτη έγινε αυτό. Επί υπουργές κυρίου Μανιάτη, ναι, ο οποίος κύριος Μανιάτης, εντάξει, ξεπερνάει και τα όρια, ας πούμε, του υπουργού και φτάνει σε άλλα όρια. Τέλος πάντων, είναι αναφανδόν υπέρ αυτών των διαδικασιών. Έχει ταχθεί πέρα, και στο λοιπόν, δημόσιο διάλογο. Ναι, πέρα ότι έχει ψηφίσει, ναι, και έχει νομοθετήσει, ναι, έχει ταχθεί και στο δημόσιο διάλογο. Ναι, έχει. Πέρα αυτού του νομοθετικού πλαισίου που είναι βαθιά προβληματικό. Άμα θες δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για το νομικό πλαίσιο και το τι σημαίνει η σύμβαση παραχώρησης έρευνας, εξόριξης και παραγωγής για την Ελλάδα. Να την πούμε αναλυτικά δηλαδή, το τι πραγματικά σημαίνει σύμβαση παραχώρησης, αν θα παράγει χώρα και αν θα έχει ωφέλη η χώρα από αυτό. Πέρα από αυτό το στενό, ας πούμε, πλαίσιο, που εκεί η αλήθεια είναι ότι μία ή δύο υπουργικές αποφάσεις μπορεί, ας πούμε, οποιαδήποτε γνώμη της τοπικής κοινωνίας, ακόμη και αν αυτή είναι εκφρασμένη μέσα από τα όργανα της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, των δημοτικών συμβουλίων, να μην τη λάβει υπόψη. Είναι σημαντικό τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης να στέκονται στο πλευρό των κατοίκων, να στέκονται μαζί με αυτό που, ας πούμε, θα βγουν και θα πούν τώρα προεκλογικά όλοι, το σχέδιο για την Ήπειρο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αγροτικό, τον κτηνοτροφικό τομέα, την παραγωγή εκεί, τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Αυτά λέει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπικοί άρχοντες της αυτοδιοίκησης για τον τόπο της Ήπειρου, είτε είναι Δήμοι, είτε είναι Περιφέρεια, όλα τα χρόνια μιλάει για ήπια ανάπτυξη, για τουρισμό, για αγροτικό, κτηνοτροφικό τομέα, για pop προϊόντα, για τέτοια λένε. Αυτά δυστυχώς δεν συνάδουν με την επιλογή για εξορίξεις χερσαίες στην Ήπειρο και θαλάσσιες ανοιχτά, ας πούμε, της Κέρκυρας ή ανοιχτά της Πρέβεζας, και σταθμό μεταφόρτωσης υδρογονανθράκων στο Καραβοστάσι στην Πέρδικα. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να υπερασπιστούν αυτά που βγαίνουν και λένε, ας πούμε, στους πολίτες τα οράματά τους και τα σχέδιά τους για το πώς θα αναπτυχθεί η Ήπειρος, να τα υπερασπιστούν και να σταθούν και στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών που διαμαρτύρονται. Δεν στέκονται όμως. Από τη μία χρησιμοποιούν τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο του Χατζηδάκη, που τους δίνει τη δυνατότητα να μην κάνουν διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό και το περνάνε από επιτροπές που υπάρχουν συγκεκριμένου τύπου πλειοψηφίες. Δεν συμμετέχουν όλοι οι αιρετοί της περιφέρειας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Δεν συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, ενώ δεν εκφράζονται όλες οι παρατάξεις οι αυτοδιοικητικές στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων. Είναι συγκεκριμένες οι πλειοψηφίες, έχει νομοθετήσει. Ναι, υπήρχε ο νόμος Θεοδωρικάκου, οι τροποποιήσεις μάλλον στο νόμο. Ναι, εντάξει, γι' αυτό έχει νομοθετήσει, έχει φροντίσει δηλαδή. Ναι, έχει φροντίσει ο Υπουργός Εξωτερικών για το πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις εκεί. Δεν υπάρχει απλή αναλογική δηλαδή σε αυτές τις επιτροπές. Και ενώ, όπως είπα πριν, ας πούμε, αυτό θα ήταν σημαντικό, βλέπουμε ότι και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα της αυτοδιοίκησης δεν είναι με τις τοπικές κοινωνίες, δεν ακούν αυτούς που χρόνια τώρα διαμαρτύρονται, είναι με τους άλλους σχεδιασμούς. Μάλιστα. Και πραγματικά είναι τραγικό, θα είναι τραγικό και οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές και για την οικονομική ζωή της Ήπειρου και για το τι σημαίνει η εξόριξη. Γιατί η εξόριξη δεν είναι απλά μια γεώτρηση. Δεν μιλάμε, ας πούμε, ότι θα πάω να κάνω εγώ μια γεώτρηση, ξέρω εγώ, όπως κάνουν στον κάμπο για να βρουν νερό. Η εξορυκτική διαδικασία για υδρογονάνθρακες και αργό πετρέλαιο στη διεθνή πρακτική εγκαταλείπεται, γιατί έχει τεράστιες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα, και στον αέρα και στη φύση και στο έδαφος και στο υπέδαφος και στα νερά. Πώς γίνεται, ενώ
διεθνώς εγκαταλείπεται στη χώρα τη δικιά μας το 2023 και ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις μέχρι το 2050 για άλλου τύπου ας πούμε διαδικασίες να επιλέγεται. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι αποκρύπτουν ένα μέρος της πραγματικότητας. Η διεθνής πρακτική δεν λέει πουθενά ότι μπορείς να κάνεις εξόρυξη παραγωγής στα 5.500 μέτρα βάθος, να διαπεράσεις δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει στον υδροφόρο ορίζοντα σε κατοικημένες περιοχές, σε περιοχές σαν τις δικές μας. Μάλιστα. Αυτά που τα έχουν δει δεν έχω καταλάβει από την πλευρά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά, δεν έχει γίνει ούτε μία οικονομοτεχνική μελέτη να μας αποδείξει πόσες θέσεις εργασίας χάνονται και ποιοι τομείς της παραγωγικής διαδικασίας θα επηρεαστούν από αυτή την επιλογή και πόσες κερδίζονται. Το πόσες θέσεις εργασίας κερδίζονται εδώ, φαίνεται... Ναι, να βάλω κάτι στη συζήτησή μας, Βάσο. Ναι. Θυμάμαι, επειδή και δημοσιογραφικά και... σαν άτομο, σαν Χρήστος ατομικά, συμμετείχα και σε πρωτοβουλίες και σε συζητήσεις και κάλυπτα και δημοσιογραφικά και συναντήσεις. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο εκπρόσωπος των ΕΛΠΕ στην Πρέβεζα, στο Μαργαρόνα Ροαγιάλ Hotel, στην συζήτηση τότε που είχε γίνει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Ναι. Υπάρχει μια. Ήταν, αν θυμάσαι τότε, οι εταιρείες, οι εμπλεκόμενες και οι θυγατρικές τους, κάνανε κάποιες ανενημερωτικές, ας το πούμε, παρουσιάσεις εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους επιμελητηρίων και πάλι λέγοντας, και σε κάποιους επιχειρηματίες. Θυμάμαι τότε να μπαίνουν κάποια, και ίσως ενισχύσει το προηγούμενο που έλεγες, να μπαίνουν κάποια έτσι εμφατικά κάποια παραδείγματα που τα είχαμε ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις. Να μην πάμε πολύ πίσω χρονικά, ας πούμε στην περίπτωση της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στην... πάνω στις Σκουριές, στη Χαλκιδική, όπου ναι. Εκεί το επιχείρημα για θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν και θα λυθεί ενδεχομένως ακόμα και το πρόβλημα της ανεργίας, το ακούγαμε πολύ συχνά, έτσι. Κλείνω την παρένθεση, ναι. Το βάζω και αυτό. Ναι, σας λέω, σου λέω Χρήστο, δεν έχει γίνει καμία τέτοια διαδικασία. Θέλουνε, δεν θέλουνε να το παραδεχτούνε και να το πούν δημόσια, η επιλογή για εξορίξη είναι μονοδρομικού τύπου οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Μονοδρομικού, δηλαδή καταναλώνει όλους τους γύρω-γύρω φυσικούς πόρους. Δεν μπορεί να συνάδει ούτε με τον τουρισμό. Ειλικρινά, εγώ ρωτάω, ας πούμε, θα έρθει κανένας να κάνει μπάνιο όταν στο Βράχο, ας πούμε, ή στο Καραβοστάσι, όταν δίπλα από το Καραβοστάσι, ας πούμε, στο τέλος της παραλίας, θα υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης να έρχονται τα καράβια και εκεί θα καταλήγουν, ας πούμε, οι αγωγοί του φυσικού αερίου. Πάει κανένας στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο για μπάνιο και δεν το ξέρω εγώ, δίπλα από το δηληστήριο? Θα κάνει κανένας μπάνιο στο Βράχο βλέποντας την Εξέδρα και θα λέει, α, τι ωραία, έχουμε και φωτιές, έχουμε και ωραία θέα? Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τους τυχόν κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στον αέρα ή στο νερό, κάνουμε στην Πίνδο με αυτά τα γεωμορφολογικά στοιχεία. Και ενώ ξέρουμε ότι από κάτω, ας πούμε, περνάει ο μισός υδροφόρος ορίζοντας της χώρας, γεώτρηση βάθους που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 5.500 μέτρα. Αυτά τα λένε συμβάσεις παραχώρησης. Μάλιστα. Ξεπερνάμε τον υδροφόρο ορίζοντα σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτά σε άλλες χώρες του κόσμου που επιλέγονται να γίνονται, γίνονται σε περιοχές, γινόντουσαν μάλλον, πλέον δεν γίνονται αυτού του τύπου οι εξορυκτικές διαδικασίες, σε περιοχές που έχουν αποφασίσει ότι θα τις ερημοποιήσουν. Δεν τους πειράζει δηλαδή σε εισαγωγικά αν γίνει και κάποιο ατύχημα. Εδώ πάμε στο κέντρο της Πίνδου να κάνουμε γεώτρηση 3,5 χιλιόμετρα ερευνητική για να βγάλουμε πετρέλαιο το 2023. Και αυτό το πετρέλαιο ποιος θα το βγάλει? Γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Έχουμε ζήσει δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια διάφορα, ας πούμε, εφιολογήματα. Το ένα ήταν ότι δεν κάνει έρευνα, λέει, η χώρα για να βρει τον ορυκτό της πλούτο. Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που λέει στο πρώτο του άρθρο κιόλας και όλες οι συμβάσεις παραχώρησης, είναι ότι το ελληνικό κράτος παραχωρεί το δικαίωμά του αποκλειστικά στον ανάδοχο για έρευνα, για εξόρυξη και για παραγωγή.
και συγκεκριμένα λέει ότι δεν μπορεί όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση κανένας άλλος και καμία κρατική αρχή να κάνει έρευνα στις συμβατικές περιοχές. Άρα έχουμε παραχωρήσει ακόμη και το δικαίωμα της έρευνας. Από το πρώτο στάδιο των ερευνών δεν μας έχει πει αυτό το έρμο το ελληνικό κράτος τα στοιχεία των ερευνών σε ποιο τα χέρια βρίσκονται βάσει αυτών των συμβάσεων. Βρίσκονται στα χέρια της ελληνικής πολιτείας ή βρίσκονται στα χέρια των αναδόχων της πετρελαιοβιομηχανίας για το τι υπάρχει από κάτω. Το δεύτερο που έχουμε ζήσει και το έλεγαν, ας πούμε, το έχουν γράψει μέχρι και στις αιτιολογικές εκθέσεις, ας πούμε, των νόμων πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτή η διαδικασία, είναι ότι και καλά θα ικανοποιηθούν οι εγχώριες ανάγκες. Αν καθίσει κάποιος και διαβάσει τις συμβάσεις, δεν χρειάζεται πολύ, ούτε πολύ μυαλό, ούτε πολύ χρόνο. Θα δει ότι σε ό,τι αφορά στις εγχώριες ανάγκες της χώρας, η χώρα πάλι θα αγοράζει. Και μάλιστα δεν υπάρχει ούτε διαπραγμάτευση για καλύτερη τιμή. Η τιμή στην οποία θα αγοράζουμε, λέει η σύμβαση, λέει ο νόμος που έχει κυρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα είναι κοντά στην τιμή της αγοράς, όπως διαμορφώνεται δηλαδή η τιμή του βαρελιού στη διεθνή αγορά. Θα αγοράζουμε λοιπόν κοντά σε αυτή την τιμή. Θα αγοράζουμε τα δικά μας που θα τα κάνει εξόριξη, ας πούμε, μια δυτική πετρελαιοβιομηχανία για τα επόμενα 35 χρόνια αν υπάρχουν. Ούτε καλύτερη τιμή. Αυτό που θα παίρνει το κράτος υποτίθεται ότι είναι το μίσθωμα. Θα παίρνουμε το ενίκιο δηλαδή από την παραχώρηση των εδαφών και της παραγωγής. Το οποίο μίσθωμα θα είναι το 25% από ένα συντελεστή, τα royalties, το οποίο δεν καθορίζεται ούτε το ύψος του, ούτε αν αυτή τη στιγμή θα το παίρνουμε σε είδωση μόνο σε χρήμα. Δεν έχει καθορίσει το ελληνικό κράτος. Και ξεκινάει τη διαδικασία όμως. Αν επιλέξουμε εμείς να παίρνουμε μόνο χρήματα, τότε παραχωρούμε αποκλειστικά την παραγωγή σε έναν από τους μισθωτές. Ακόμη και σε περίπτωση πολέμου δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φυσικών καταστροφών δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραγόμενα εκεί μερίδιά μας. Θα πρέπει λέει, να κάνουμε και αίτηση στην πετρελαιοβιομηχανία για να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Ακόμη και σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή πολέμου. Φορολογούνται με 20% επί του καθαρού. Ειλικρινά θέλω να μου πει ένας άνθρωπος από αυτούς που μας ακούει, εσύ, δεν ξέρω, ένας άνθρωπος, σε τι φορολογική κλίμακα είναι. Αν υπάρχει άλλο φυσικό πρόσωπο στη χώρα που να φορολογείται 20% επί του καθαρού. Είμαστε εδώ μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούμαστε επί του μικτού μας, επί του τζίρου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δίνουν και προκαταβολή φόρου. Και στην πετρελαιοβιομηχανία λέμε ότι θα παίρνουμε φόρο 20% επί του καθαρού. Ούτε αυτό, ούτε φόρο δεν θα βάλουμε δηλαδή. Ούτε αυτό. Εγώ ειλικρινά ας πούμε θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξανασυμβεί. Δεν παραπέμπουν, περιπτώσει, δεν παραπέμπουν ούτε σε αστικού τύπου δημοκρατία, να πω εγώ. Δεν ξέρω σε τι παραπέμπουν. Επειδή αρέσκονται να λένε ότι θα γίνουμε, ας πούμε, κάτι όπως η Νορβηγία. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Οι πιθανότητες να γίνουμε κάτι όπως η Λιβηρία, η Λιβερία, η Νιγηρία, η Κεντρική Αφρική κτλ. Είναι κατά πολύ μεγαλύτερες και πολλαπλάσιες. Πιο πιθανές. Εκεί εξόριξη κάνουν. Λοιπόν, εξόριξη κάνουν τις χώρες της Κεντρικής Αφρικής. Πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί βλέπω και ότι ο χρόνος μας πιέζει, θέλω να σταθώ στο κλείσιμο της κουβέντας. Εσείς, πέρα από το συλλαλητήριο το αυριανό στα Ιωάννα, σαν πρωτοβουλία στην Άρτα, πήρατε έτσι μια... είχατε μια μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα και μια κίνηση, μια κινητικότητα, ενημερώσατε τον κόσμο. Θεωρείς ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες και της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και των υπόλοιπων κινηματικών δράσεων? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά, να μην πω το πιο σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που θέτει τη χώρα σε πολλαπλούς κινδύνους.
Μάλιστα. Και αυτό πλέον μπορεί να είναι κατανοητό, γιατί γίνεται και στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, έτσι. Όλα αυτά περί διεθνούς πολιτικού παίχτη, ας πούμε, στο ενεργειακό τοπίο κτλ. Κτλ. Αμφισβητούν ακόμη και την ίδια την ειρήνη για τη χώρα τη δική μας. Αμφισβητούν ακόμη και το πού, ας πούμε, το ελληνικό κράτος θα ρίξει βάρος. Δηλαδή, μάλλον σε περισσότερους εξοπλισμούς θα ρίξουμε βάρος. Μας προσδένει στο άρμα, ας πούμε, του ΝΑΤΟ και όλων αυτών, υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, που, όπως βλέπεις, έχει περάσει 1,5 χρόνος και συνεχίζεται. Συνεχίζεται, ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο ακόμη και για την ίδια τη χώρα. Κατά την άποψή μας, δεν προφυλάσσει το δημόσιο συμφέρον σε καμία περίπτωση, όχι μόνο η εξόρυξη των Ιωαννίνων, αλλά όλη αυτή η διαδικασία η εξορυκτική, έτσι όπως έχει γίνει και βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει για τις εξορύξεις στη χώρα, παραχωρούνται τα 2/3 της θάλασσας και των εδαφών της Ελλάδας σε 5-6 δυτικές πετρελαιοβιομηχανίες και δεν εξασφαλίζει και τίποτα σε τίποτα το μέλλον της χώρας σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με την ανάπτυξή της με ήπιο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα γίνουμε εξορυκτικό πεδίο και απέναντι σε αυτό εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε και θα δώσουμε τον αγώνα με όλα τα μέσα. Είχαμε και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι ήταν πολύ σκληρό το περιβάλλον απέναντι στο οποίο και αποφάσεις σε τοπικά και δημοτικά συμβουλίων, ναι. και στο Δήμο σου, στο Δήμο Αρταίων. Τότε και δεν ήσουν αιρετή, ναι. Αλλά είχες παρέμβει και ως μέλος του ΤΕΕ και ως μέλος της Επιτροπής της Πρωτοβουλίας ενάντια στις εξορύξεις. Λοιπόν, να ξαναπούμε κλείνοντας ότι αύριο το κάλεσμα για το συλλαλητήριο, το πανυπηρωτικό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό εξορυκτικό συλλαλητήριο είναι στις 12 η ώρα έξω από τα γραφεία της περιφέρειας Υπήρου στα Ιωάννινα. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, Βάσο, για την συζήτηση που είχαμε εδώ στον Πρίσμα και για την παρέμβασή σου και να ευχηθώ και καλή δύναμη και καλό αγώνα για τη συνέχεια, γιατί μιλάμε για ένα κρίσιμο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων όσοι είμαστε στις πρωτοβουλίες, γιατί ο αγώνας είναι δύσκολος. Ευχαριστούμε που μας δίνεις βήμα προς τα έξω, είτε ραδιοφωνικά είτε γραπτά, γιατί είναι κρίσιμο, ας πούμε, να μπορούμε να έχουμε μια φωνή που να φτάνει παντού για να ενημερώνονται οι άνθρωποι, ας πούμε, εδώ και της Υπήρου, αλλά και γενικά, με το τι, ποιες είναι οι θέσεις μας και γιατί πράγματα παλεύουμε. Καλό θα μεσημέρι. Τα πούμε αύριο, ελπίζω, από κοντά. Από κοντά, ναι. Ευχαριστώ θερμά και εγώ. Ναι. Καλό μεσημέρι.